αυτή η περίοδος των τεσσάρων τελευταίων ετών, πάμε για το πέμπτο καλοκαίρι, δίνει στοιχεία για να μπορεί κάποιος να τα αξιολογήσει. Βέβαια το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι τραγικό, αν κρίνει κανείς από τις ζημιές που έχουν συμβεί τόσο στις υποδομές όσο και στις περιουσίες των πολιτών. Πλέον το μοντέλο το οποίο έχει εισάγει η ελληνική πολιτεία τα τελευταία χρόνια μπορεί να αξιολογηθεί και αριθμητικά και μαθηματικά. Το πιο επικίνδυνο όμως απ' όλα είναι ότι δεν θα το λέγαμε πλέον μοντέλο, αλλά έχει γίνει δόγμα, είναι πλέον αιμονή. Και όπως οι αιμονές σε κάθε κοινωνική δράση κάνουν κακό, φαντάζομαι ότι και τούτο εδώ μάλλον κακό προκαλεί. Τα επόμενα προβλήματα που αφορούν το συντονισμό και λοιπά είναι παρεπόμενα του δόγματος αυτού. Άρα κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το κεντρικό δόγμα που πρέπει να αλλάξει? Κοιτάξτε, και εγώ υπηρέτησα στο πυροδεστικό σώμα και έχω από μέσα την εικόνα και άλλαξα και δύο καθεστώτα, δηλαδή το καθεστώς διοίκησης της δασικής υπηρεσίας και το καθεστώς διοίκησης της πυροδεστικής υπηρεσίας. Όμως δεν άλλαξε η στρατηγική ούτε από τη μια υπηρεσία στην άλλη, αλλά σχεδόν στη μεταλλαγή ακολουθήθηκε η ίδια στρατηγική αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, οι οποίες δεν απέκοπταν το μηχανισμό καταστολής της φωτιάς από την κοινωνία. Η κοινωνία είναι ο πολίτης, γιατί οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι αστικές, είναι υπαίθριες. Στις αστικές πυρκαγιές είναι μια ανατροπία να βγάζουμε ασφαλώς τον κόσμο από ένα κλειστό χώρο για να μας διευκολύνει στην περίπτωση αυτή για να μπορούμε να δράσουμε περισσότερο και να διασώσουμε τον κόσμο. Το αντίθετο όμως πρέπει να ισχύει στο αστικό χώρο, δεν είναι κλειστός χώρος. Έτσι μας δίνει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια και ευχέρεια να διασώσουμε κάποιον άνθρωπο που κινδυνεύει. Εμείς λοιπόν από τον άνθρωπο που κινδυνεύει πήγαμε στο δυνητικά που ενδεχομένως θα κινδυνεύσει. Αυτό όμως έχει γίνει δόγμα πλέον και καθορίζει όλη τη στάση και τη στρατηγική τόσο του πυροδεστικού σώματος αλλά και των υπολείπων υπηρεσιών. Και για να είμαι στους ακροατές συνεπής, θα πω ότι πλέον τα στοιχεία αυτού της τριετίας είναι καθοριστικά. Η πολιτεία από το 2010 ως το 2020, ας πούμε 20, για να μετρήσουμε 10 χρόνια, το 19-20, είχε κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια σε δύσκολες περιόδους οικονομικά. Είχε καταφέρει να περιορίσει το ετήσιο περίπου, την ετήσια ζημιά σε καμένες επιφάνειες, δασικές, γενικά πυρκαγιές, αγροτικές, δασικές, στο μέσο όρο περίπου τα 170.000, 172 ακριβώς είναι 172.000 στρέμματα, το σύνολο των πυρκαγιών δηλαδή, να είχαμε ένα μέσο όρο περίπου τα 280 με 300 αναπυρκαγιά, για να το κάναμε ακόμα να το λίγο στέψουμε. Αν υπολογίσουμε λοιπόν το 20 το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου, θα πούμε μόνο για τον κόσμο να ξέρει ότι το 2019 ο μέσος όρος αυτός ήταν στις 162. Η τριετία 16-19, για να είμαστε ειλικρινείς και να μετράμε ακριβώς περίπου ίδιες χρονικές περιόδους, η τριετία 16-19 έδωσε μέσο όρο 203.000 στρέμματα. Είχαμε δηλαδή, το αποσπούμε από τη δεκαετία και το κάνουμε τριετία. Ο αντίστοιχος χρόνος 2022 έχει πάει στα 641.000, δηλαδή έχουμε περίπου 270% αύξηση. Αν απομονώσουμε ακόμα και τη μεγάλη χρονιά του 2022 που 30 πυρκαγιές μας έδωσαν το επίστευτο ρεκόρ του 1,5 εκατομμυρίου στρεμάτων, δηλαδή έχουμε 50.000 στρέμματα αναπυρκαγιά, όταν ο μέσος όρος όλων των προηγούμενων χρόνων δεν ξεπέρασε ποτέ τα 10.000 στρέμματα. Δηλαδή ακόμα και η περίοδος του 18 που μας έδωσε 100.000 νεκρούς. Βεβαίως υπήρξαν σε όλη αυτή τη διάρκεια των 24... 100 νεκρούς, όχι 100.000. 100 νεκρούς. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν αν κοιτάξουμε στη διαδρομή του χρόνου και πάμε από το 2000 στο 2023, έχουμε δύο εξαιρέσεις. Είναι για τις περιπτώσεις των θυμάτων αναφέρομαι στις πυρκαγιές. Είναι η περίπτωση της τεράστιας πυρκαγιάς που κρατούσε μία εβδομάδα στην Πελοπόννησο. Και άλλη μία περίπτωση που κράτησε λίγες ώρες αλλά μας έδωσε 100 νεκρούς το 2018 στο Μάτι.
στα ερευνητικά να πω ότι και οι δύο πυρκαγιές, και στις δύο πυρκαγιές, σε διαφορετικές συνθήκες και με διαφορετικούς χρόνους, έγιναν ακριβώς τα ίδια λάθη διαχείρισης, με αποτέλεσμα να έχουμε τους νεκρούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα έχουν πετύχει 100%, περίπου 100%, στο να μην έχουμε κανένα νεκρό. Ακόμα ανακοινωθεί, ας πούμε, η προληπτική εκένωση, αυτό έχει αποτέλεσμα, δεν θα έχουμε ποτέ ατύχημα. Όμως, στέρισε το φυσικό σύμμαχο. Και παλιά η πυροσβεστική υπηρεσία έκανε προσπάθειες να μην έχει θύματα. Προς Θεού, για όνομα του Θεού. Και αυτό είναι πολύ προσβλητικό για το πυροσβεστικό σώμα, αυτό που γίνεται σήμερα. Το να λέμε ότι, να αφήνουμε να εννοηθεί ότι παλαιότερα δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Όμως, τότε υπήρχε ο πολίτης, ο οποίος ήταν αυτός ο πολίτης που μπορούσε. Ο δυνάμενος, ναι, ναι. Ο δυνάμενος. Είχε επιλεγεί από πριν. Είχε επιλεγεί από τις τοπικές κοινωνίες βάσει σχεδίου. Είχε εκπαιδευτεί είτε από τη δασική πρώτα είτε από την πυροσβεστική αργότερα. Όταν γινόταν η πυρκαγιά, δεν περίμενε να φτάσει το πυροσβεστικό σώμα ή η δασική υπηρεσία παλαιότερα για να παρέμβει. Είχε ήδη κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Και όταν οι δυνάμεις καταστολής της φωτιάς έφταναν στο σημείο, μπορούσε να τους καθοδηγήσει. Του έδινε δηλαδή αυτό που δεν έχουν σήμερα. Είναι το οξυγόνο. Την πληροφορία. Χωρίς την πληροφορία. Δηλαδή, κοιτάξτε, χθες στα πεδία των μαχών, στα πεδία πάνω, δρούσαν πυροσβέστες από τη Μακεδονία. Δεν είχαν ιδέα οι άνθρωποι ούτε για δρόμους ούτε για τίποτα. Κάποιοι έπρεπε να τους οδηγήσουν. Όταν αναγκάζεσαι να έχεις ξεχωριστή υπηρεσία για να οδηγεί τους πυροσβέστες, καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατανομή και κατασπατάζει το δυνάμιο και ποτέ η πληροφορία δεν είναι ακριβής όπως θα είναι με τον τόπιο. Επίσης το σημαντικότερο είναι η αγάπη του ντόπιου για τον τόπο του. Που το στερεί αυτό. Άρα το δόγμα πλέον αυτό φαίνεται στην τριετία ότι δεν πάει καλά. Και επίσης έχουμε απίστευτες καταστροφές. Είναι πρωτοφανείς οι καταστροφές σε σπίτια, σε υποδομές, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις κλπ. Δεν τα είχαμε ποτέ αυτά. Μάλλον δεν τα είχαμε τόσο συνήθεια όπως είναι τώρα. Δεν έχουμε μόνο στρέμμα. Αλλιά είχαμε στρέμμα, δεν είχαμε πολλά. Όμως ακόμα και αυτό το οποίο καλούμαστε να υπερασπιστούμε, δηλαδή την αστική περιουσία, και σε αυτό μάλλον το αποτέλεσμα μας αδικεί. Και κυρίως αδικεί το πυροσβεστικό σώμα. Κύριε Κοκοτσάκη, μου λέει εδώ ο Νικόλας, θέλω να τα ακούσετε αυτό. Ότι γι' αυτόν τα πράγματα αρχίζουν και κολλάνε αλλιώς. Το μηνύματα λέει το 112 τελικά στοχεύουν σε ένα πράγμα. Να διαχωρίσουν τον πολίτη από τις υποχρεώσεις του αλλά και τα δικαιώματά του πάνω στη χώρα και ό,τι αυτή περιλαμβάνει, είτε είναι δάση, φύση, γη, ασφάλεια, είτε ακόμη και η ίδια του ιδιοκτησία. Αυτά πρέπει πλέον να αποτελούν αποκλειστικό κρατικό μονοπόλιο και ως τέτοιο θα ασκείται μόνο από κρατικούς λειτουργούς όπως είναι οι ένστολοι. Οι πολίτες μετατρέπονται σε υπηκόους με περιορισμένες ελευθερίες και δικαιώματα και σχεδόν απαγορεύεται να ασχολούνται με τα κοινά, αλλά μόνο με την ιδιώτευσή τους. Επειδή το κράτος νιώθει ανασφαλές πλέον, αφού μπορεί να υπάρξουν κάποιοι που θα αντιδράσουν σε αυτό, άρει και το απόρριτο των επικοινωνιών, ώστε να μπορεί να γνωρίζει να πάει στιγμή τι το απειλεί. Χθες είδαμε, λέει κύριε Κοκοτσάκη, αστυνομικούς να συμπλέκονται και να πέφτει ξύλο με πολίτες που ήθελαν να πάνε στην ιδιοκτησία τους. Τα δάση που θα απομείνουν να αποτελούν περίκλειστες περιοχές που θα δοθούν σε ιδιώτες και οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση εκεί μόνο με αντίτιμο και για περιορισμένο χρόνο. Ο Όργελ θα είναι παιδικό παραμυθάκι, λέει ο Νικόλας, μπροστά σε αυτά που έρχονται. Σε γενικές γραμμές, πώς μπορεί κανείς να διαφωνήσει με όλα αυτά. Σήμερα διάβασα ότι τα μέτρα που πήρε η περιφέρεια Αττικής είναι να κλείσει το πεδίο του Άρεου. Να κλείσει τα πάρκα όλα. Εν μέσω καύσωνα. Ακούστε τώρα να δείτε το τραγικό. Όλοι θα το έχουμε ζήσει, οι αρσενικοί τουλάχιστον. Θυμόμαστε όλοι ότι τις δύσκολες περιόδους του καλοκαιριού ουσιαστικά ο στρατός έκανε τη στρατιωτική του υπηρεσία, την έκανε στα δάση. Αυτό θα ήταν, δηλαδή τα δάση συνέχιζαν να είναι επισκέψιμα, διότι ο πολίτης δεν είναι εν δυνάμει εμπριστής. Ο εμπριστής, αυτό δηλαδή που γίνεται σήμερα, είναι κατηγορείται όλη η κοινωνία ότι θα πάει στο δάσος του ΒΕΙΚΟΥ, ας πούμε, να βάλει φωτιά ή στο ΣΕΙΧΟΥ. Η κοινωνία όμως είναι αυτή που έχει εκ του συντάγματος αλλά και εκ της κοινωνίας την υποχρέωση να προστατεύσει τη δικιά της περιουσία, που στο κάτω από τη γραφή δεν είναι της κυβέρνησης, της κοινωνίας είναι. Άρα λοιπόν ο πολίτης θα έπρεπε να παραμένει στο δάσος και η φρούρηση να αυξηθεί. Η φρούρηση και η επιτήρηση είναι άλλο πράγμα. Η επιτήρηση και άλλο η φρούρηση. Εδώ βγάζουμε τον πολίτη, άρα στερούμε πάλι την πληροφορία και την προφύλαξη. Και αν πήγαινε, ας πούμε, και μια υπηρεσία να το φύλαξει, ακόμα καλύτερα, αλλά ούτε αυτό συμβαίνει. Πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να βγούμε σοφότεροι, διότι αυτή τη στιγμή η Αττική έχει πάθει ανυπολόγιστη καταστροφή, θα την καταλάβει το χειμώνα, θα την καταλάβει. Δυστυχώς οι καταστροφές είναι σωρευτικές, γιατί αυτή μπαίνει στην προηγούμενη και η προηγούμενη στην προηγούμενη και η προηγούμενη στην προηγούμενη. Ένα δάσος για να ανανεωθεί όταν καεί μία φορά, όχι όταν καεί δύο,
να κάνει δύο, τριπλασιάζει τον χρόνο. Θέλει τουλάχιστον 30 έτη. Η δικιά μας η γενιά δεν θα το ζήσει. Αν, θεωρητικά δεν συμβεί καμία φωτιά, αλλά αν σκεφτούμε ότι το χθεσινό τα μισό δάσος από τα 160.000 στρέμματα ήταν αναδοσωμένες εκτάσεις, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν που πάμε. Και μιλάμε μόνο για την Αττική. Γιατί ξεχνάμε ότι σε όλη την Ελλάδα δίνονται, που είναι συγκριτικά οι εκτάσεις με τα δάση είναι μικρότερες, δίνεται μικρότερη και η έκταση. Δηλαδή η πυρκαγιά στη Ρόδο είναι τεράστια για ένα νησί σαν τη Ρόδο. Έχετε δίκιο. Και μάλιστα σε έναν ζωτικό πυρήνα του, όχι ότι και ότι, ίσως το πιο σημαντικό ζωτικό του πυρήνα. Θέλω να κλείσουμε. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα, πετάτε έξω λέει την αυτανάφλεξη στα δάση. Παιδιά, μισό λεπτό, μην τρελαθούμε. Δεν καίγεται ένα δάσος με θερμοκρασία 35 και 40 βαθμούς Κελσίου. Ηρεμήστε λίγο. Θα καιγόταν όλος ο πλανήτης έτσι. Δεν έχετε υπόψη τις θερμοκρασίες αυτανάφλεξης των δέντρων. Γιατί τα ακούω και το ξανακούω. Για ηρεμήστε λίγο. Δεν έχουμε εμείς τέτοιου είδους δάση. Συμβαίνει εκεί που υπάρχει πάρα πολύ. Μα τα ακούω αυτανάφλεξη. Εντάξει, άμα ήταν αυτανάφλεξη 35-40 βαθμούς, κύριε Κοκοτσάκη, θα είχε καεί όλος ο πλανήτης τώρα. Όχι. Αναφέρεται στις πυρκαγιές που το δάσος αυτό ανανεώνεται. Είναι περιπτώσεις που είναι σπάνιες και δεν είναι τέτοιου είδους φωτιές. Μάλιστα. Μην μπερδευόμαστε. Ρωτάει κάποιος, άρα κύριε Κοκοτσάκη, είστε της άποψης ότι πρέπει να πάμε σε ένα μεικτό πέρα από τα μέτρα πρόληψης, κρουνούς, υποδομές, καθαρισμούς? Εδώ βγήκαν οι εργολαβίες, ευτυχώς που υπάρχει το διάβια για καθαρισμό, Ιούνιο και Ιούλιο. Και κατά τα άλλα μετά ψαχνόντουσαν. Αλλά θεωρείτε ότι χρειάζεται και ένα μεικτό σύστημα, όπως παλιά στα χωριά παίρνανε τα βιτία πάνω στα τρακτέρ και ήξερε ο καθένας που πάει να σβήσει μέχρι να έρθουν και οι δυνάμεις οι επιφορτισμένες? Να κάνω μια προσωπική αναγωγή. Εγώ παράδειγμα έχω ένα κτήμα. Έχει την εντύπωση κάποιος ότι μπορεί να με εμποδίσει εμένα στο να προστατέψω την περιουσία μου? Θα το κάνει επίσημα με τον χωροφύλακα. Εγώ κάπου θα του φύγω και θα πάω. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Θα κάνω κρυφτό για να σώσω την περιουσία μου. Αυτό γίνεται σήμερα. Και αυτό είναι αδιανόητο. Ο πολίτης όπως το παρελθόν, το μόνο που του λείπει είναι η ενημέρωση για τη δουλειά που καλείται να κάνει, να την κάνει οργανωμένα. Το πολίτη λοιπόν η αυτοοργάνωση την έχει, έχει αυτό το ταλέντο αυτοοργάνωση. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν πολιτεία είναι να πάμε κοντά του να τον βοηθήσουμε να οργανωθεί καλύτερα. Και όταν χρειαστούμε κάτι, αυτός μόνος του θα μας βοηθήσει. Και θα μας βοηθήσει να είστε σίγουροι, όπως γινόταν και στο παρελθόν. Δεν είναι δυνατόν τη δεκαετία του 70, του 80 να έχουμε καλύτερα στοιχεία και καλύτερα αποτελέσματα με μηδενικά θα έλεγα μέσα. Να έχουμε καλύτερα στοιχεία όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία αντιμετώπισης πυρκαγιών, κατάλληλα από σήμερα. Όμως, εάν δεν προχωρήσουμε στο κομμάτι που φαίνεται πρόληψη, αυτό όμως δεν πουλάει επικοινωνιακά, η πρόληψη. Το να λέμε συνεχώς ότι πήραμε, πώς τα λένε αυτά, τους τράκτορες, αεροπλάνα και ένα τέτοιο, ή το να ανακοινώνουμε ότι θα πάρουμε 8 καναντέρες CL5-15 και να μην τα πάρουμε ποτέ. Αυτά πρέπει να αναδειχθούν. Όταν λέμε ότι θα πάρουμε τους 3.000 πυροσβέστες και να τους πάρουμε ποτέ, την ίδια ώρα να φεύγουν οι πυροσβέστες και να γίνουν το οδηγείο στο ΕΚΑΒ. Αυτά είναι σημαντικά. Η πρόληψη λοιπόν είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση.